Στο σημερινό μάθημα θα ξεκινήσουμε μελετώντας τη σηριακή θύρα που προσφέρει ο μικροελεγκτής AVR Tiny 2313, αφού βέβαια σας θυμίσω ότι στο προηγούμενο μάθημα ασχοληθήκαμε με τους χρονομετρητές του μικροελεγκτή αυτού, καθώς και ιδιαίτερα με τις λειτουργίες Input Capture και Output Compare. Επίσης, στο προηγούμενο μάθημα είχαμε δει και πώς μπορούμε με προγραμματισμό να αποθηκεύσουμε δεδομένα και τιμές στη μνήμη eSquare Prom, η οποία είναι μία μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για αποθήκευση διαμόρφωσης του συστήματός μας. Για τη σηριακή θύρα, πριν μελετήσουμε ακριβώς την αρχιτεκτονική αυτή που βλέπετε στη διαφάνεια, πρέπει να πούμε κάποια εισαγωγικά πράγματα για το τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε σηριακή επικοινωνία. Και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη σηριακή επικοινωνία, η οποία πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου RS-232, το οποίο βέβαια είναι ένα αργό, παλιό σχετικά πρωτόκολλο, αλλά σε ορισμένα ενσωματωμένα συστήματα συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα, άσχετα αν η προσπέλασή του δεν γίνεται μέσα από τις κλασικές γραμμές που θα περιγράψουμε σήμερα, αλλά μέσα από κάποιο είδους γέφυρα, η οποία μας δίνει πρόσβαση στην παλιά σηριακή θύρα μέσω USB. Σηριακή επικοινωνία γενικά, όπως μπορεί να φανταστείτε, είναι σε αντιδιαστολή με την παράλληλη επικοινωνία. Άρα, ας ξεκινήσουμε με κάποια έτσι βασική περιγραφή, τι εννοούμε όταν λέμε παράλληλη επικοινωνία σηριακή και τι σχέση ταχύτητας έχουμε μεταξύ των δύο αυτών τρόπων επικοινωνίας. Η σηριακή επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ μίας μόνο γραμμής, που μπορεί στον πομπό να ονομάζεται transmit, στον δέκτη να ονομάζεται receive. Μέσα από τη γραμμή αυτή στέλνονται όλα τα δεδομένα. Για παράδειγμα, αν έχω να στείλω 8 bit δεδομένα, αυτά θα σταλούν το ένα μετά το άλλο με κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό πάνω από τη γραμμή αυτή. Αυτό το σύμβολο που έγραψα εδώ μπορεί να είναι ένα bit, τιμή 0 ή τιμή 1. Αυτά λοιπόν τα 8 bit αποστέλλονται με ένα ρυθμό πάνω από τη μοναδική σηριακή γραμμή η οποία χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη δεδομένων. Πολλές φορές, εκτός από την γραμμή μέσω της οποίας στέλνονται δεδομένα, μπορεί να υπάρχει και κάποιο ρολόι, το οποίο να στέρνεται μαζί με τη γραμμή αυτή. Εάν στην σηριακή επικοινωνία έχουμε και αποστολή ρολογιού από τον πομπό στον δέκτη, τότε η σηριακή επικοινωνία ονομάζεται σύγχρονη. Ενώ αν δεν υπάρχει ρολόι, λέμε ότι η σηριακή επικοινωνία είναι ασύγχρονη. Σε αντιδιαστολή, κατά την παράλληλη επικοινωνία, μέσω μιας παράλληλης θύρας για παράδειγμα, μπορεί να φανταστείτε ότι έχουμε παραπάνω από μία γραμμές, για παράδειγμα ας πάρουμε μία παράλληλη θύρα των 8 σημάτων, των 8 παράλληλων γραμμών, και αν αυτά εδώ, τα bit, τα είχα ονομάσει B0, B1 μέχρι B7, στην παράλληλη επικοινωνία θα μπορούσε κάθε μία από τις γραμμές αυτές να μεταφέρει παράλληλα κάθε ένα από τα bit αυτά. Ας πούμε αυτή το B0, το B1 και η τελευταία το B7. Εάν ο ρυθμός που στέλνονται αυτά τα 8 bit στη σηριακή επικοινωνία ήταν ίδιος με το ρυθμό
που στέλνονται αυτά τα 8 bit ή 8 bit μαζί με μια άλλη 8 bit, με μια άλλη 8 bit και ούτω καθεξής, στην παράλληλη επικοινωνία, τότε είναι φανερό ότι με την παράλληλη επικοινωνία θα μπορούσαμε να έχουμε 8 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από ό,τι στη Συριακή. Άρα κάποιος θα μπορούσε να συμπεράνει καταρχάς ότι η παράλληλη μέθοδος επικοινωνίας είναι πιο γρήγορη, πολλαπλάσιες φορές πιο γρήγορη από την Συριακή. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντοτε, γιατί ο ρυθμός που στέρνονται οι οκτάδες των bit στην παράλληλη επικοινωνία δεν είναι συνήθως ο ίδιος με το ρυθμό που στέρνεται κάθε bit στη Συριακή επικοινωνία. Πολλές φορές στην παράλληλη επικοινωνία είμαστε αναγκασμένοι να στέλνουμε τα δεδομένα με πιο αργό ρυθμό. Πού οφείλεται αυτή η παρεμβολή, πού οφείλεται το ότι έχουμε πιο αργό ρυθμό με την παράλληλη επικοινωνία από ότι με την Συριακή. Οφείλεται στις παρεμβολές που μπορεί να κάνει η μία γραμμή στην άλλη. Και έτσι το ένα bit να αλλοιώσει την τιμή του δεύτερου bit. Όσο μάλιστα πιο κοντά είναι οι γραμμές, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος παρεμβολής και αλλοίωσης των δεδομένων. Όσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα, τόσο πιο πιθανό είναι η μία γραμμή να αλληλεπιδρά με την άλλη και να δημιουργεί παρεμβολές που οδηγούν στο να μην φτάνουν σωστά τα δεδομένα στο δέκτη με την παράλληλη επικοινωνία. Άρα, ενώ φαίνεται ότι η παράλληλη επικοινωνία είναι, όπως είπα πριν, πολλές φορές πιο γρήγορη από την Συριακή, τελικά επειδή ο ρυθμός που στέλνουμε τα δεδομένα είναι πιο αργός, δεν σημαίνει πάντα ότι επιτυγχάνεται πιο γρήγορη επικοινωνία. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσετε εξάλλου σκεπτόμενοι και το πρωτόκολλο USB, που έχει κυριαρχήσει πλέον για την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών και οποιασδήποτε περιφερειακής συσκευής, όπου η Συριακή θύρα είναι Συριακή, η USB θύρα είναι Συριακή επικοινωνία. Πώς γίνεται λοιπόν με τη USB που έχουμε Συριακή επικοινωνία να πετυχαίνουμε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τις παλιές παράλληλες θύρες? Κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι το πόση ταχύτητα επικοινωνίας μπορούμε να πετύχουμε εξαρτάται από το αν είτε στη Συριακή είτε στην παράλληλη επικοινωνία τα σήματα είναι single-ended ή διαφορικά σήματα. Το ότι η USB θύρα έχει καταφέρει να πετύχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα επιτυγχάνεται και οφείλεται στο ότι τα σήματά της είναι διαφορικά. Θα πω μόνο δύο πολύ εισαγωγικές κουβέντες για να καταλαβαίνετε τι εννοούμε όταν λέμε διαφορικά και single-ended σήματα και για να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε πώς τα διαφορικά μπορούν να είναι πιο ανεκτικά σε θόρυβο και άρα με αυτή την έννοια να μπορούν να δουλέψουν σε μεγαλύτερες συχνότητες. Ας υποθέσουμε ότι ένα single-ended σήμα έχει αυτή εδώ τη μορφή. Όταν παριστάνουμε ένα single-ended σήμα έτσι σαν ένα ψηφιακό σήμα με 0 και 1 στάθμες, τότε αυτές οι στάθμες αντιστοιχούν προφανώς σε κάποιες σταθερές στάθμες τάσης, π.χ. 0, 5 volt ή 0, 1,2 volt στα low power συστήματα, χαμηλής κατανάλωσης συστήματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει και χρησιμοποιούνται πλέον. Εν τούτης, τις στάθμες αυτές τις προσδιορίζουμε παίρνοντας όσο αναφορά την κοινή γύρωση που έχουν ο πομπός και ο δέκτης. Που σημαίνει ότι ο πομπός και ο δέκτης χρειάζεται τις γυώσεις τους να τις συνδέσουμε μεταξύ τους. Εάν λόγω θορύβου έρθει και αλλοιωθεί αυτό το σήμα και δημιουργηθεί για παράδειγμα μια τέτοιου τύπου μεταβολή στο σήμα, ο δέκτης μπορεί να μεταφράσει λάθος αυτή την αλλοίωση του παλμού και να μην μπορεί να διακρίνει ποιος ήταν ο αρχικός παλμός μου και ποια μορφή είχε το αρχικό σήμα μου ουσιαστικά.
Αυτό είναι ένα single-ended σήμα. Transmit προς receive, όπως σας το περιέγραψα εδώ, μόνο που υπάρχει και μία κοινή γύρωση στα single-ended σήματα. Αντίθετα, στα διαφορικά σήματα δεν χρησιμοποιούμε γύρωση ή τουλάχιστον δεν τη χρησιμοποιούμε με αυτό το σκοπό, με αυτή τη μορφή. Για να στείλουμε δεδομένα, χρησιμοποιούνται ζεύγοι σημάτων που το ένα μπορεί να το πούμε, για παράδειγμα, transmit syn, transmit πλην. Και το άλλο, receive syn, receive μείον. Τα σήματα αυτά συνδέονται με δύο αγωγούς. Μόνο που η μορφή του σήματος που κυκλοφορεί στον αγωγό που συνδέει τα σήματα με το σύμβολο συν, αν έχει, για παράδειγμα, μία τέτοια μορφή, το σήμα που κυκλοφορεί στη γραμμή που συνδέει τα σύμβολα με το σύμβολο μείον, έχει μία καθρεφτική μορφή, ας πούμε. Βλέπετε ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε σήματα με 180 μοίρες διαφορά φάσης. Όπου το ένα έχει μέγιστη τιμή, το άλλο έχει ελάχιστη την ίδια χρονική στιγμή. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της διαφορικής λογικής? Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι στον δέκτη η τιμή που έχει το σήμα εδώ αφαιρείται, μάλλον η τιμή που έχει το σήμα εδώ αφαιρείται από την τιμή που έχει το σήμα πάνω. Γι' αυτό άλλωστε βάζουμε συν και πλην εδώ, για να φανταστούμε αυτή τη διαφορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα σήμα που έχει διπλάσια ακριβώς περίοδο. Αν αυτό εδώ το σήμα είχε περίοδο α, ομοίως και αυτό, συγγνώμη, αν αυτό το σήμα είχε πλάτος α και το κάτω σήμα πλάτος α επίσης, με την αφαίρεση στα άκρα έχουμε πετύχει ένα πλάτος 2α. Το ότι έχουμε πετύχει καταρχάς διπλάσιο πλάτος σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να αναγνωριστεί το σήμα αυτό στο δέκτη, λόγω της ενίσχυσης που έχει πραγματοποιηθεί με την αφαίρεση που σας περιέγραψα. Αυτό το σήμα μείον αυτό. Όμως το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου δεν είναι ότι αυξάνεται το πλάτος, αλλά ότι επειδή αυτά τα σήματα κυκλοφορούν μαζί και δεν είναι κανένα από αυτά γύρωση, αν θόρυβος επιδράσει στο ένα σήμα, πραγματοποιώντας, για παράδειγμα, μία αλλαγή όπως αυτή που ζωγραφίζω τώρα, την ίδια ακριβώς μεταβολή θα πραγματοποιήσει και στο δεύτερο σήμα, γιατί αυτά τα σήματα βρίσκονται μαζί. Συγγνώμη, αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο μικρό, αυτό το spike. Όμως, η αφαίρεση των δύο σημάτων εξουδετερώνει την επίδραση θορύβου αυτό και αυτό και από τα δύο σήματα. Και αυτή η επίδραση θορύβου δεν εμφανίζεται τελικά στο σήμα που θα προκύψει μετά την αφαίρεση. Άρα, τα διαφορικά σήματα επιτρέπουν την εξουδετέρωση του θορύβου, επειδή ακριβώς επιδρά ο θόρυβος το ίδιο και στο ταυσίν και στο ταυπλίν σήμα. Αφαιρώντας τα σήματα, αυτές οι κορυφές που οφείλονταν στο θόρυβο, η μία εξουδετερώνεται με την άλλη, αφαιρείται από την άλλη και εξαφανίζεται. Προσέξτε ότι ο θόρυβος δεν επιδρά κατοπτρικά στο ένα σήμα από τη στο άλλο. Ο θόρυβος είναι κάτι, μια προσθετική ποσότητα. Αν είναι, για παράδειγμα, additive white Gaussian noise, αυτός είναι μια σταθερή ποσότητα που προστίθεται ή αφαιρείται στο σήμα. Δεν προστίθεται όμως το ένα για να αφαιρεθεί από το άλλο, μόνος του. Θα προστεθεί και στα δύο και έτσι θα εμφανιστεί η ακμή αυτή να πηγαίνει προς τα κάτω και στις δύο περιπτώσεις. Άρα με την αφαίρεση στον δέκτη θα εξαφανιστεί. Η μία θα εξουδετερώσει την άλλη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είπα αρκετά πράγματα για να έχετε μία ιδέα πώς στα διαφορικά σήματα ο θόρυβος
πώς τα διαφορικά σήματα διαχειρίζονται το θόρυβο, ώστε να είναι περισσότερο ανεκτικά και να μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη συχνότητα μεταφοράς από ότι στα single-ended σήματα τα οποία είναι ευαίσθητα στο θόρυβο, γιατί ο θόρυβος δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Η επίδρασή του φαίνεται στο δέκτη και ο δέκτης τη λαμβάνει υπόψη και μπορεί να μεταφράσει λάθος τα δεδομένα. Εμείς παρόλα αυτά θα αφήσουμε στην άκρη λίγο τα διαφορικά σήματα και θα επιστρέψουμε στην παλιά συριακή επικοινωνία. Το πρωτόκολλο, όπως σας είπα και πριν, είναι το RS-232 και το περιφερειακό κύκλωμα, το οποίο υλοποιεί στον Tiny 2313 το πρωτόκολλο αυτό συριακής επικοινωνίας, είναι το Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Από αυτές τις λέξεις προκύπτουν τα αρχικά που έγραψα στον πίνακα. Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Σύγχρονους και ασύγχρονους, που σημαίνει ότι και σύγχρονη συριακή επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί, άρα να έχεις ρολόι που στέλνεται από τον πομπό στο δέκτη, και ασύγχρονη επικοινωνία που δεν έχει ρολόι, και θα εξηγήσουμε αμέσως τώρα πώς ακριβώς υλοποιείται. Το βάρος θα δοθεί στην ασύγχρονη επικοινωνία. Στην σύγχρονη θα μείνετε κυρίως στο ότι υποστηρίζεται από αυτό το σύστημα και ότι όταν λέμε σύγχρονη επικοινωνία υπάρχει και ένα ρολόι στη μέση. Το ρολόι πού χρησιμεύει? Το ρολόι χρησιμεύει στον δέκτη ώστε στις ακμές του ρολογιού να γνωρίζει ο δέκτης πού ακριβώς πρέπει να δειγματοληπτήσει τη γραμμή δεδομένων ώστε να βρει έγκυρα δεδομένα. Και τα έγκυρα δεδομένα πού βρίσκονται? Βρίσκονται ακριβώς στη μέση της περιόδου αποστολής ενός διαδικού ψηφίου. Αν πας να δειγματοληπτήσεις, για παράδειγμα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα βρεις μη έγκυρα δεδομένα. Γιατί? Γιατί αυτή τη χρονική στιγμή το σήμα βρίσκεται σε μεταβατική κατάσταση. Αλλάζει από τη μία τιμή στην άλλη. Επομένως, το σήμα δεν πρέπει να δειγματοληπτηθεί όταν αλλάζει η τιμή. Ή δυνατόν πρέπει να δειγματοληπτηθεί στο μέσον της περιόδου που αποστέλλεται ένα bit, και αυτό βέβαια μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το ποια ακριβώς στιγμή θα στείλει τους παλμούς του ρολογιού ο πομπός προς τον δέκτη. Στην σύγχρονη λοιπόν επικοινωνία αυτομάτως λύνεται το πρόβλημα του συγχρονισμού του δέκτη επειδή ακριβώς υπάρχει το ρολόι. Στην ασύγχρονη επικοινωνία θα δούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πιο έξυπνο κατά κάποιο τρόπο πρωτόκολλο που να συγχρονίζει τον δέκτη και να του λέει ακριβώς ποια χρονική στιγμή θα βρει έγκυρα δεδομένα πάνω στη γραμμή δεδομένων. Ας σβήσουμε την παράλληλη επικοινωνία, δεν θα ασχοληθούμε άλλο με αυτή, απλά για συγκριτικούς λόγους σας περιέγραψα κάποια εισαγωγικά πράγματα. Και ας εξετάσουμε τη μορφή που έχει ένα σήμα που στέλνεται με ασύγχρονη επικοινωνία, με ασύγχρονη συριακή επικοινωνία. Αυτές είναι στάθμες σήματος. Πρέπει να σας πω δε ότι το πρωτόκολλο RS-232 δεν δουλεύει με τις κλασικές TTL στάθμες 0 και 5 volt, αλλά δουλεύει με αρνητικές στάσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι μείον 12 volt. Άρα αυτό στο χαμηλότερο επίπεδό του το σήμα μπορεί να έχει τιμή σαν τάση μείον 12 volt και αυτό εδώ μπορεί να είναι 0. Το λογικό 1, για παράδειγμα. Το σήμα μου, όσο ο πομπός δεν θέλει να στείλει κάποια δεδομένα, είναι αδρανές. Είναι σε κατάσταση idle, όπως λέμε. Και πώς υποδεικνύεται αυτό? Ότι είναι σταθερά high, σε υψηλή στάθμη. Για να δώσει στον δέκτη να καταλάβει ο πομπός ότι τώρα θέλω να στείλω έναν χαρακτήρα,
Γιατί ουσιαστικά στην ασύγχρονη συριακή επικοινωνία, όποτε αποφασίσει ο πομπός, στέλνει χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες θα δούμε ότι μπορούν να οριστούν όχι με τη συνηθισμένη μορφή τους ως οχτάμπιτοι χαρακτήρες, για παράδειγμα, αλλά μπορούμε να ορίσουμε και διαφορετικές διαστάσεις, όπως για παράδειγμα 5, 6, 7 bit ανά χαρακτήρα, ανάλογα με το σύνολο χαρακτήρων που θέλουμε να υποστηρίξουμε κατά την επικοινωνία αυτή. Έτσι λοιπόν, όταν αποφασίσει να στείλει ο πομπός ένα χαρακτήρα, ας πούμε ότι ο χαρακτήρας αυτός αποτελείται από τα bit B0, B1, μέχρι B7, αν για παράδειγμα έχουμε 8 bit ανά χαρακτήρα, εδώ, σαν τελευταίο bit, μπορεί να επιλέξει να στείλει και ένα parity bit, ένα ψηφίο ισοτιμίας, το οποίο χρησιμοποιείται από τον δέκτη για να μπορέσει να ανιχνεύσει πιθανά σφάλματα που συνέβησαν κατά τη μεταφορά, τη συριακή μεταφορά. Βλέπετε όμως ότι πριν καν σταλεί η τιμή του B0 και του B1 κλπ, αυτό που γίνεται είναι ότι η στάθμη του σήματος του συριακού πέφτει από υψηλό δυναμικό σε χαμηλό. Αυτή εδώ η μετάβαση ονομάζεται στην ορολογία της ασύγχρονης συριακής επικοινωνίας ως start bit, ψηφίο έναρξης, ψηφίο αρχής, όπως θέλετε μεταφράστε το. Πού χρησιμεύει αυτό που ονομάζω ως ψηφίο έναρξης? Χρησιμεύει στο να συντονιστεί ο δέκτης και να γνωρίζει ποια ακριβώς στιγμή πρέπει να πάει να δειγματοληπτήσει τη γραμμή δεδομένων, ώστε να βρει έγκυρα δεδομένα. Η σωστή στιγμή, όπως σας περιέγραψα νωρίτερα, είναι στο μέσο της περίοδου που στέλνεται ένας χαρακτήρας. Αυτή τη στιγμή κλπ. Και μεταξύ τους αυτά όλα προφανώς έχουν μία σταθερή περίοδο στο κάθε πότε γίνεται η δειγματοληψία. Με βάση λοιπόν αυτή την μετάβαση από high σε low, που την ονόμασα start bit, συντονίζεται ο δέκτης και αποφασίζει ποια πρέπει να είναι ακριβώς τα διαστήματα που θα δειγματοληπτήσει τη γραμμή δεδομένων, ώστε να βρει έγκυρες τιμές. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος πώς αποφασίζει αυτήν την περίοδο. Ωραία, ξέρει ακριβώς πότε να συντονιστεί σε σχέση με την αρχή της αποστολής ενός χαρακτήρα, αλλά αυτή την τιμή του TAF, της περίοδου TAF, ποιος την αποφασίζει? Η απάντηση είναι, παιδιά, ότι η τιμή του TAF αποφασίζεται κατά την αρχικοποίηση και του πομπού και του δέκτη από τον ίδιο τον προγραμματιστή, ο οποίος έχει γράψει τον κώδικα αρχικοποίησης και στον πομπό και στον δέκτη. Με άλλα λόγια, αν για παράδειγμα ο πομπός έχει προγραμματιστεί να στέλνει δεδομένα με ρυθμό 2400 bit το δευτερόλεπτο, πρέπει και ο δέκτης να έχει προγραμματιστεί να δειγματοληπτεί με τον ίδιο ρυθμό, 2400 bit το δευτερόλεπτο. Θα αφήσω για λίγο την έννοια της δειγματοληψίας για να σας περιγράψω τι άλλο μπορεί να σταλεί στο τέλος της αποστολής ενός και μοναδικού χαρακτήρα. Είδατε ότι εδώ το τελευταίο bit δεν το έχω ζωγραφίσει, αλλά σας είπα ότι μπορεί να είναι το B7 για παράδειγμα, αν έχω 8 bit ανά χαρακτήρα. Μετά όμως, εάν έχουμε επιλέξει εμείς κατά την αρχικοποίηση του συστήματός μας και στον πομπό και στον δέκτη, μπορεί να στέλνετε ένα ψηφίο ισοτιμίας. Προαιρετικό είναι αυτό. Αν θέλουμε να γίνεται κάποιος έλεγχος αν φτάνουν σωστά τα δεδομένα μας στον δέκτη. Σας θυμίζω ότι τα ψηφία ισοτιμίας μπορεί να ακολουθούν άρτια
ή περί τι ισοτιμία έχετε διδαχθεί από άλλα μαθήματα, όπως τα μαθήματα της διόρθωσης σφαλμάτων και τους κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων, τι σημαίνει άρτια και περί τι ισοτιμία. Με δύο κουβέντες για να έχουμε πληρότητα σε αυτά που λέμε εδώ, σας λέω απλά ότι εάν τα 8 bit δεδομένων που στάλθηκαν νωρίτερα έχουν για παράδειγμα έναν άρτιο αριθμό άσων μέσα τους και εάν ακολουθούμε επίσης άρτια ισοτιμία, τότε στη θέση του parity bit στέρνεται 0, ώστε συνολικά μαζί με το parity bit όλα τα ψηφία να έχουν άρτιο αριθμό άσων. Ο δέκτης που θα λάβει αυτές τις τιμές θα μετρήσει πόσους άσους έχει σε αυτά εδώ τα ψηφία. Εάν βρει ότι είναι άρτιος ο αριθμός τους και γνωρίζει και αυτός ότι ελέγχει άρτια ισοτιμία, θα πει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει σφάλμα κατά την λήψη των δεδομένων. Εάν όμως βρει ότι ο αριθμός των άσων είναι περιττός, ενώ ακολουθείται άρτια ισοτιμία, τότε θα καταλάβει ότι ένα τουλάχιστον ψηφίο έχει αλλοιωθεί. Και μπορεί να ζητήσει με κάποιο υψηλότερο επίπεδο πρωτόκολλο από τον Πομπό να ξαναστείλει τα δεδομένα σε αυτή την περίπτωση. Το ανάστροφο συμβαίνει βέβαια αν ακολουθείται περιττή ισοτιμία, το οποίο δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε περαιτέρω εδώ, είπαμε είναι και εκτός ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος. Εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουμε να ακολουθείται έλεγχος άρτιας ή περιττής ισοτιμίας, μπορεί να εμφανίζεται ένα τέτοιο ψηφίο ισοτιμίας μετά την αποστολή των ψηφίων δεδομένων του ίδιου του συγκεκριμένου χαρακτήρα που σας περιγράφω εδώ. Τι παρατηρούμε όμως? Ότι και μετά την αποστολή του ψηφίου ισοτιμίας, η γραμμή της σηριακής επικοινωνίας παραμένει σε χαμηλό για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα ονομάζεται στην ορολογία της ασύγχρονης σηριακής επικοινωνίας ως ψηφίο τερματισμού, stop bit. Η ύπαρξη του ψηφίου τερματισμού έχει να κάνει με την δειγματοληψία που σας περιέγραψα νωρίτερα. Σκεφτείτε για παράδειγμα το εξής σενάριο. Έστω ότι ο πομπός και ο δέκτης είναι πράγματι συντονισμένοι στην ίδια ακριβώς συχνότητα δειγματοληψίας, στον ίδιο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, να το πω πιο σωστά. Εάν γίνεται αυτό, τότε μετά την δειγματοληψία του parity bit, η δειγματοληψία η επόμενη θα πέσει πάνω στο stop bit, το οποίο πρέπει πάση θυσία να το βρει 0, έτσι όπως το έχουμε ορίσει εδώ πέρα. Το βρίσκει 0. Το σύστημα υποθέτει ότι έχουν συντονιστεί ο πομπός και ο δέκτης στον ίδιο ρυθμό μετάδοσης και λήψης. Αν υποθέσουμε τώρα ένα δεύτερο σενάριο, ας εξετάσουμε τώρα ένα δεύτερο σενάριο, στο οποίο ο πομπός και ο δέκτης δεν έχουν συντονιστεί στον ίδιο ρυθμό δειγματοληψίας. Και ας πούμε ότι ο δέκτης δειγματοληπτεί πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει τη γραμμή δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δειγματοληπτήσει εδώ, θα δειγματοληπτήσει εδώ, εδώ, εδώ κλπ. Παρακολουθήστε ότι η περίοδος ταυτόνος είναι μικρότερη από την περίοδο ταφ. Ο δέκτης γνωρίζει πόσα ψηφία πρέπει να δειγματοληπτήσει. Θα μπορούσε να είναι 8 τα ψηφία δεδομένων και ένα 9 του ψηφίου ισοτιμίας και ένα 10 του ψηφίου τερματισμού. 10 δειγματοληπτήσεις ό,τι πρέπει να κάνει. Όμως, τώρα που η περίοδος ταφ τόνος είναι μικρότερη από ταφ, οι 10 δειγματοληπτήσεις θα σταματήσουν πολύ νωρίτερα και από το parity bit και από το ψηφίο ισοτιμίας. Άρα, η τελευταία δειγματοληψία θα πέσει πάνω σε ένα ψηφίο που μπορεί να είναι 0 ή 1. Αν τύχει και το ψηφίο που δειγματοληπτηθεί τελευταίο, εκεί που περίμενε ο δέκτης να βρει το ψηφίο τερματισμού, να είναι 0, τότε δυστυχώς θα ξεγελαστεί ο δέκτης και θα νομίζει ότι κάνει σωστά τη δειγματοληψία. Αν τύχει όμως και πέσει σε ένα ψηφίο που είναι 1, εκεί που περίμενε να βρει το ψηφίο τερματισμού που είναι 0, θα καταλάβει αυτομάτως ότι ο πομπός και ο δέκτης δεν είναι συντονισμένοι στην ίδια ταχύτητα.
και προκύπτει ένα είδος σφάλματος που θα το συναντήσουμε παρακάτω όταν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη Συριακή επικοινωνία στον Tiny 2313, θα προκύψει λοιπόν ένα σφάλμα που ονομάζεται framing error, σφάλμα πλαισίωσης. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί εάν η δειγματοληψία δεν γίνονταν με γρηγορότερο ρυθμό στον δέκτη, αλλά με πιο αργό από ό,τι έπρεπε ρυθμό. Ας υποθέσουμε ότι η δειγματοληψία γίνεται με πιο αργό ρυθμό ταυτόνος, που το ταυτόνος αυτή τη φορά είναι μεγαλύτερο από το ταφ. Όπως μπορεί να φανταστείτε, η τελευταία δειγματοληψία τώρα θα πέσει μετά τη λήξη της διάρκειας του κανονικού χαρακτήρα. Αφού θα πέσει μέσα στην λήξη της διάρκειας, τότε εκεί που περιμέναμε το stop bit να βρούμε τιμή 0, είναι πολύ πιθανό να βρούμε idle τη γραμμή 1, κάτι που δεν το αναμέναμε, άρα κατευθείαν έχουμε πάλι framing error. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, αν είχε ξεκινήσει μετά από λίγο άλλη αποστολή χαρακτήρα και τύχαινε να πέσει στον επόμενο χαρακτήρα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεγελαστεί πάλι ο δέκτης νομίζοντας ότι δεν υπάρχει σφάλμα πλαισίωσης. Το αποτέλεσμα, παιδιά, είναι ότι, για να χαρακτηρολογήσω λίγο, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα βρεθεί το σφάλμα. Με άλλα λόγια, μπορεί να ξεγελαστεί στον πρώτο χαρακτήρα, στο δεύτερο χαρακτήρα, στον τρίτο χαρακτήρα, σε κάποιο χαρακτήρα θα πέσει η δειγματοληψία του stop bit σε σημείο που δεν έχει αναμενόμενη τιμή. Δηλαδή, σε σημείο που δεν θα βρει χαμηλά τη γραμμή δεδομένων, αλλά θα τη βρει ψηλά, είτε λόγω του idle, είτε λόγω του ότι θα πέσει μέσα σε κάποιο bit που έχει τιμή 1. Και άρα, κάποια στιγμή σύντομα, ο δέκτης θα καταλάβει ότι δεν έχει συντονιστεί σωστά ο πομπός με τον δέκτη. Δεν είναι συντονισμένοι στον ίδιο ρυθμό μετάδοσης. Έτσι λοιπόν, περιγράψαμε τη μορφή που έχουν τα σήματα κατά την ασύγχρονη επικοινωνία. Πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσει να υλοποιηθεί η ασύγχρονη επικοινωνία, αλλά και η σύγχρονη, γενικά η συριακή επικοινωνία την οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που χρειάζεται και το οποίο ίσως δεν φαίνεται πολύ καθαρά από τη διαφάνεια, αλλά μπορεί να διακρίνεται ότι και κατά το μονοπάτι της αποστολής και κατά το μονοπάτι της λήψης υπάρχει ένας καταχωρητής ολίσθησης. Τι σημαίνει καταχωρητής ολίσθησης? Ο καταχωρητής ολίσθησης μπορεί να φορτωθεί παράλληλα με τις τιμές των διαδικών ψηφίων που αποτελούν το χαρακτήρα που θέλουμε να στείλουμε, για παράδειγμα, στο μονοπάτι του transmitter, του πομπού. Θα φορτωθεί λοιπόν αυτός ο καταχωρητής παράλληλα, όμως για να αποσταλούν τα δεδομένα το ένα μετά το άλλο πάνω από την ίδια γραμμή, τα δεδομένα ολισθαίνουν σε αυτόν τον καταχωρητή και βγαίνουν bit προς bit προς αυτό το μονοπάτι μέχρι τον ακροδέκτη transmit data, το TXD που βλέπετε δεξιά στην διαφάνεια. Ομοίως και κατά τη λήψη συριακών δεδομένων, τα δεδομένα έρχονται από μία γραμμή, από έναν ακροδέκτη. Συγκεκριμένα είναι αυτός που ονομάζεται RXD, receive data, όπως βλέπετε δεξιά στην διαφάνεια, και ακολουθώντας το μονοπάτι μέχρι τον receive shift register, ένα-ένα τα bit ολισθαίνουν μέσα στο shift register για να σχηματιστεί τελικά, για παράδειγμα, η 8-bit η τιμή που αποτελεί τη τιμή του χαρακτήρα που θέλουμε να λάβει το σύστημα. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, η αποστολή ενός χαρακτήρα από το λογισμικό γίνεται γράφοντας την τιμή αυτού του χαρακτήρα σε έναν καταχωρητή που τον ονομάζουμε UDR, USART Data Register. Καταχωρητής δεδομένων δηλαδή για τη USART. Η λήψη των δεδομένων και το διάβασμα των δεδομένων γίνεται πάλι από έναν καταχωρητή που έχει το ίδιο όνομα. Δηλαδή, στο register file του Tiny 2313, αν θέλετε μέσω της Συριακής να στείλετε δεδομένα, θα τα γράψετε στον καταχωρητή UDR. Αν θέλετε να διαβάσετε δεδομένα, θα τα διαβάσετε πάλι από έναν καταχωρητή που ονομάζεται UDR.
ασχέτως αν η τιμή του UDR όταν πρόκειται για την αποστολή αποθηκεύεται στον Transmit Shift Register, ενώ η τιμή του UDR κατά τη λήψη προκύπτει από τον Receive Shift Register, δηλαδή από άλλον καταχωρητή ολίσθησης. Τι άλλο υπάρχει μέσα σε αυτό εδώ, το block διάγραμμα της αρχιτεκτονικής της σηριακής θύρας? Τα περισσότερα blocks που βλέπετε αφορούν τις γεννήτριες ρολογιού για το receive και το transmit path. Γιατί είπαμε ότι πρέπει να αποφασίσει αυτός που προγραμματίζει αυτή τη θύρα με ποιο ρυθμό θα φεύγουν ένα-ένα τα bits στην αποστολή ή θα λαμβάνονται κατά τη λήψη. Επίσης, εάν χρησιμοποιείται η έλεγχος ισοτιμίας, υπάρχει parity generator στην αποστολή και parity checker, έλεγχος δηλαδή ισοτιμίας, κατά τη λήψη. Υπάρχουν και τρεις καταχωρητές, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος, που είναι οι καταχωρητές ελέγχου. USART, Control Status Register α, β και σ. USART Control Status είναι δηλαδή και για έλεγχο και για την απεικόνιση της κατάστασης του σηριακού περιφερειακού, αυτοί οι τρεις καταχωρητές. Θα εξετάσουμε παρακάτω τα πεδία τους ένα-ένα σε αυτούς τους καταχωρητές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χειριστούμε μέσα από λογισμικό ένα τέτοιο σύστημα. Επίσης, στο πάνω μέρος της διαφάνειας βλέπετε ένα block που έχει όνομα UBRR. Αυτός ο καταχωρητής χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε την επιλεγμένη ταχύτητα μετάδοσης και λήψης που θα ακολουθεί το σύστημά μας. Άρα, αυτό που συνολικά θα δούμε μπροστά μας σαν προγραμματισμό της σηριακής θύρας, θα είναι τελικά 5 καταχωρητές. Ο καταχωρητής που αποφασίζει την ταχύτητα, ο καταχωρητής δεδομένων, είναι ένας όπως σας είπα νωρίτερα, UDR, και τρεις καταχωρητές ελέγχου και κατάστασης. Για να δούμε, πριν κάνουμε διάλειμμα, τα γενικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σηριακού περιφερειακού κυκλώματος, εφόσον έχουμε ήδη περιγράψει κάποια εισαγωγικά πράγματα για το τι βλέπουμε στις σηριακές θύρες. Κατά τη σύγχρονη λοιπόν επικοινωνία χρησιμοποιείται ρολόι που εδώ πέρα το όνομα του ακροδέκτη ρολογιού είναι XCK, όπως βλέπετε, το οποίο δίνει στο δέκτη το ρυθμό σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δειγματοληπτηθεί η γραμμή δεδομένων RxD. Στην ασύγχρονη επικοινωνία, όπως σας είπα πριν, δεν χρησιμοποιείται ρολόι. Και ο αποστολέας θα πρέπει να είναι συντονισμένος με το δέκτη στην ίδια ακριβώς συχνότητα ή ρυθμό μεταφοράς, αν θέλετε καλύτερα. Από τη στιγμή που ο δέκτης ανιχνεύσει αλλαγή στην στάθμη της γραμμής δεδομένων, να την η αλλαγή στη στάθμη, το start bit που λέγαμε νωρίτερα, τότε θα πρέπει από την αλλαγή της στάθμης να αποφασίσει τις χρονικές στιγμές που θα κάνει τη δειγματοληψία με βάση και το ρυθμό που έχουμε προκαθορίσει. Στον εκπομπό, όταν γραφεί μία τιμή στον καταχωρητή UDR που σας έδειξα νωρίτερα, αυτή η τιμή μεταφέρεται στον καταχωρητή ολίσθησης αν έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή του προηγούμενου χαρακτήρα. Προσέξτε, φανταστείτε για παράδειγμα σε αυτό το σημείο να προσπαθούσαμε να στείλουμε κάτι στον Transmit Shift Register χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ολίσθηση της προηγούμενης τιμής που είχαμε αποθηκεύσει σε αυτόν. Αυτό που θα γίνει είναι ότι κάποια από τα bit που δεν πρόλαβαν να βγουν, να ολιστήσουν δεξιά, θα επικαλυφθούν από τη νέα τιμή και δεν θα αποσταλούν ποτέ. Άρα θα έχουμε σφάλμα. Αυτό το σφάλμα είναι ο δεύτερος τύπος σφάλματος που έχουμε στην ασύγχρονη σηριακή επικοινωνία, που εδώ στο συγκεκριμένο μικροελεγκτή ονομάζεται overrun error. OV ή όμικρον, ή OE, όμικρον έψιλον μπορεί να το συναντήσουμε. Overrun error. Όταν αδειάσει λοιπόν ο καταχωρητής ολίσθησης,
Τότε υπάρχει ένα πεδίο στους καταχωρητές ελέγχου που ονομάζεται UDRE. Και αυτό το πεδίο, αυτό το bit, αυτή η σημαία, όπως θέλετε χαρακτηρίστε την, δείχνει στο λογισμικό ότι η αποστολή του προηγούμενου χαρακτήρα ολοκληρώθηκε και άρα ο πομπός μπορεί να αποθηκεύσει το νέο χαρακτήρα στον καταχωρητή UDR. Ο Shift Register συνολικά έχει 11 bit πλάτος. Για να μπορεί να χωρέσει χαρακτήρες που ο κάθε ένας έχει μέχρι 9 bit, συν ένα bit το ψηφίο ισοτιμίας, συν ένα bit τα ψηφία έναρξης και τερματισμού, που θα δούμε ακριβώς τι διάρκεια έχουν. Υπάρχει και η δυνατότητα, όπως σας είπα, να στέλνετε όχι 8 bit maximum ανά χαρακτήρα, αλλά και 9 bit ανά χαρακτήρα. Θα δούμε παρακάτω το ένα το bit που μπορεί να αποθηκευτεί, δεδομένου ότι οι κανονικοί καταχωρητές στο σύστημα αυτό είναι 8 bit το πλάτος τους. Επομένως, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος πώς μπορεί να σταλεί το ένα το διαδικό ψηφίο αν επιλέξεις 9 bit ένα χαρακτήρα. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής ενός χαρακτήρα, υπάρχει ένα ψηφίο που ονομάζεται TXC, Transmit Completed, από εκεί βγαίνουν τα ακρονίμια, που βρίσκεται στον καταχωρητή ελέγχου UCSR-α και αυτό γίνεται ένα, για να μας δείξει ότι η αποστολή έχει ολοκληρωθεί σωστά. Η ταχύτητα εκπομπής ορίζεται από έναν ξεχωριστό καταχωρητή που σας τον έδειξα στο σχήμα της αρχιτεκτονικής νωρίτερα, ενώ ο εκπομπός της USART θύρας ενεργοποιείται αν το bit transmit enable του καταχωρητή UCSR-B γίνει 1. Υπάρχει περίπτωση σε ένα σύστημα να θέλουμε να δουλεύει μόνο ο εκπομπός της σηριακής θύρας ή μόνο ο δέκτης. Αν ο εκπομπός δεν θες να δουλεύει, θες να είναι απενεργοποιημένος για λόγους κατανάλωσης ρεύματος, ώστε να έχεις χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, μπορείς πολύ απλά να πας σε αυτό το ψηφίο που βρίσκεται σε αυτόν τον καταχωρητή και να το κάνεις 0. Στην περίπτωση μάλλον που χρησιμοποιείται ο πομπός, τότε δεσμεύεται και ο ακροδέκτης του μικροελεγκτή με το όνομα PD1TXD για αυτή τη δουλειά. Με άλλα λόγια, αυτόν τον ακροδέκτη μετά δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σαν ακροδέκτη γενικού σκοπού. Έχει δεσμευτεί η χρήση του για την σηριακή επικοινωνία. Και μάλιστα από τον εκπομπό. Στον δέκτη έχουμε αντίστοιχα πράγματα. Χρησιμοποιείται ένας ακροδέκτης με αυτό το όνομα, που αν έχεις ενεργοποιήσει το δέκτη, αυτός ο ακροδέκτης δεσμεύεται για λειτουργία ως σηριακή θύρα και όχι ως ακροδέκτης γενικού σκοπού, του port D, όπως θα ήταν σε άλλη περίπτωση. Τα δεδομένα έρχονται, αποθηκεύονται σε έναν καταχωρητή ολίσθησης, μέχρι ότου αναγνωριστεί το stop bit, το ψηφίο τερματισμού. Τότε τα δεδομένα από τον καταχωρητή ολίσθησης μεταφέρονται στο UDR και το bit RX complete, RXC, γίνεται ένα. Θα δούμε ακριβώς σε ποιον καταχωρητή βρίσκεται αυτό, για να ειδοποιηθεί το λογισμικό ότι ξέρεις κάτι, έφτασε ένας καινούριος χαρακτήρας στη σηριακή θύρα. Πήγαινε να τον διαβάσεις. Αν δεν πάει το λογισμικό να το διαβάσει εγκαίρως, μπορεί να φτάσει και δεύτερος χαρακτήρας. Και ο δεύτερος χαρακτήρας να αλλοιώσει, να καταστρέψει τελείως τον πρώτο που δεν διαβάσαμε. Υπάρχει λοιπόν και αυτός ο τύπος σφάλματος, όπου δεν διαβάζεται εγκαίρως ο χαρακτήρας και χάνεται. Θα δούμε πώς υποδηλώνεται. Αν έχουμε 9 bit ανά χαρακτήρα, χρειαζόμαστε κάπου να αποθηκευτεί το ένα το bit που θα φτάσει, γιατί ο UDR έχει 8 bit και δεν μπορεί να αποθηκεύσει 9 bit η ποσότητα. Το σφάλμα που σας περιέγραψα πριν, αν δεν διαβαστεί εγκαίρως ο χαρακτήρας που έφτασε και επικαλυφθεί από έναν επόμενο χαρακτήρα, ονομάζεται Data Overrun Error. Επίσης, αν συμβεί σφάλμα που οφείλεται στη διαφορετική ταχύτητα, όπως σας περιέγραψα στην εισαγωγική παρουσίαση,
Αυτό υποδηλώνεται από ένα bit που ονομάζεται framing error και βρίσκεται μέσα στον καταχωρητή UCSR α. Υπάρχει επίσης και ένα bit που ονομάζεται receive enable μέσα στον καταχωρητή UCSR B, το οποίο το κάνουμε ένα αν κατά την επικοινωνία μας πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τον δέκτη της USART. Μπορεί στο συγκεκριμένο σύστημα που φτιάχνουμε να χρησιμοποιείται μόνο ο πομπός και να μην χρησιμοποιείται ο δέκτης. Αν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο, τότε μπορούμε να βάλουμε 0 το Rex Enable και να απενεργοποιήσουμε το δέκτη για λόγους χαμηλής κατανάλωσης. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα σημεία του προγραμματισμού της σηριακής θύρας.